Μετά την εορταστική περίοδο να κάνουμε μια κουβέντα με τον Δήμαρχο της πόλης, τον Δήμαρχο της Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, τον οποίο και φιλοξενούμε στο στούντιο του Πρίσμα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσεις στο σταθμό μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους δημότες. Αλλά νιώθω πραγματικά έτσι μετά τις γιορτές και σε αυτό το γνωστό πλέον στούντιο ότι είμαι απέναντι από τον Βασίλη τον Ιωάννου. Τον Βασίλη τον Ιωάννου, έναν πρώην νομάρχη. Τον Βασίλη τον Ιωάννου για λίγο βουλευτή. Τον Βασίλη τον Ιωάννου που έχει δώσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πραγματικά νιώθω σαν να είμαι σε ένα debate μεταξύ μας, Βασίλη, που. Νιώθω ότι είσαι τόσο γνώστης και έχεις περάσει τόσα πράγματα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση που πραγματικά από την καρνιά μου δεν σε νιώθω δημοσιογράφο αλλά σαν έναν άνθρωπο με γνώση κτλ. Και θέλω αυτή την κουβέντα πραγματικά σήμερα να δώσουμε στους ακροατές μας το καλύτερο έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απόψεις το τι σημαίνει δημοτική αρχή και το τι σημαίνει να είσαι δήμαρχος Πρέβεζας. Δήμαρχε μου, σε ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά λόγια. Ξέρω. Έχουμε μια διαχρονική σχέση παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τις αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις, την αυστηρή κριτική που σου ασκώ και όπως σου έχω πει και σε προσωπική βάση, είναι πάντα καλοπροαίρετη, είναι πάντα για το καλό των δημοτών, ανεξάρτητα αν εγώ. Δεν είναι βέβαια, δεδομένο ότι πάντα έτσι, έχω δίκιο. Βέβαια, μπορεί να ήσουν και υποψήφιοι, να ήμασταν και αντιμέτωποι σε ένα προηγούμενο debate ως υποψήφιος δήμαρχος. Και κάτι τώρα τελευταία που ένιωσα πραγματικά άσχημα με την ανάρτηση αυτά που. Και δεν μπορώ να μην το πω ότι χρησιμοποιείς το μικρόφωνο. Είναι τελείως κατηγορηματικό. Είμαι τελείως κατηγορηματικός ότι δεν. Πραγματικά το κατακρίνω αυτό που έγινε και θεωρώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος και μέσα στη λογική της όχι της ανταγωνιστικότητας αλλά του τι προσφέρει ο καθένας πραγματικά ήταν πολύ άστοχο αυτό που έγινε. Δήμαρχε μου, επειδή δεν θα κάνουμε debate, επειδή δεν είναι αυτός ο στόχος να αντιπαρατεθούμε δύο πολιτικά πρόσωπα, πρώην εγώ, νυν εσείς, αλλά κυρίως με τις ερωτήσεις θα προσπαθήσω να ενημερώσουμε τους πολίτες. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος Πρέβεζας απευθύνεται στους πολίτες και εγώ προσπαθώ μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις να βγάλω όσο μπορώ περισσότερα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι δέχτηκα δεκάδες ερωτήσεων. Δεν μπορεί και στα 3/4 που το θεωρώ μια μεγάλη συνέντευξη ραδιοφωνική, πάνω από 20-25 λεπτά λένε οι ειδικοί δήμαρχοι, δεν πρέπει να διαρκούν, αλλά το επεκτείναμε, θα το κάνουμε 40-45 λεπτά. Δεν μπορώ να χωρέσω. Επέλεξα κάποιες ερωτήσεις, να με συγχωρήσουν οι ακροατές και οι ακροάτρες. Εδώ θα έχουμε τον Δήμαρχο και σε άλλες συνέντευξεις που θα δώσω σε άλλους συνέντευξους, αλλά και μαζί μπορεί να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πέρασαν δύο χρόνια από τις εκλογές του 2019. Είμαι βέβαιος ότι δεν το κατάλαβες. Και εγώ δεν το είχα καταλάβει πόσο γρήγορα τρέχει ο πολιτικός χρόνος. Θέλω λοιπόν, η πρώτη ερώτηση θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πεις αν είσαι ικανοποιημένος με τα όσα έγιναν μέχρι τώρα στη θητεία σου. Και όχι να μου επικαλυστείς πάλι τις γνωστές ατάκες. Ο εχθρός του καλό είναι το καλύτερο. Ή ξέρεις, είχαμε σχέδια, αλλά η πανδημία. Θέλω με το χέρι στην καρδιά να πεις στους πολίτες δύο χρόνια τώρα είμαι ή δεν είμαι ικανοποιημένος ή είμαι μέτρια ικανοποιημένος. Ακριβώς. Αν και μαθηματικός, δύο χρόνια δεν έχουν περάσει. Έχουμε 19 μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου του 19 που ανέλαβα. Πραγματικά 19 μήνες μετά από 19 μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου δεν στο κρύβο, Βασίλη, συνάντησα ένα Δήμο όχι στα πολύ καλά του. Συνάντησα ένα Δήμο όπου υπήρχαν προβλήματα και εσωτερικά αλλά και σε εντάξεις έργων. Άρα σε αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα, με το χέρι στην καρδιά, είμαι απόλυτα, μα απόλυτα ικανοποιημένος για την πορεία των 19 μηνών. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη η Δημοτική Αρχή. Εμείς λειτουργούμε ως ομάδα, όλη η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά για τους 19 αυτούς μήνες είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και θα πιστεύω θα τα αναπτύξουμε λίγο και μας ερωτήσουμε. Για να δούμε αν είναι ικανοποιημένοι και οι συμπολίτες μας. Πριν από δύο χρόνια ήσουν πρωτάρη στην αυτοδιοίκηση, ξεκίνησες με πολλά όνειρα, θυμάμαι, με πολλές φιλοδοξίες, αλλά και πολλές προεκλογικές υποσχέσεις. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, έχεις γνώση πλέον, έχεις αποκτήσει εμπειρία, έχεις μετανιώσει για κάποιες από τις τότε δεσμεύσεις σου. Δηλαδή, μήπως έταξες περισσότερα από όσα μπορούσες και από όσα μπορεί η αυτοδιοίκηση γενικότερα. Εντάξει, είναι λίγο αυτό το πρωτάρηση μου πάει λίγο στο
παλαιοκομματικό, όχι, έτσι λίγο. Για πρώτη φορά θέμα, δηλαδή, δηλαδή πραγματικά Προτάρης, Βασίλη Προτάρης ήμουνα όταν πήγαινα για πρώτη φορά στα Υπουργεία. Προτάρης ήμουνα όταν πήγα στις Βρυξέλλες. Προτάρης ήμουνα. Αυτό εννοώ. Έτσι, ακριβώς εκεί. Όσον αφορά για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια μέσω από το ΤΕ, μέσα από, παντού που ήμουνα και συμμετείχα, το παρακολουθούσα και ήμουνα έτοιμος πραγματικά, και γι' αυτό μπήκα και μπροστά και μπροστάρης να διεκδικήσω και διεκδικήσαμε το Δήμο. Άρα ουσιαστικά η εμπειρία ήρθε πολύ γρήγορα σε σχέση με τα έργα και λόγω του επαγγέλματος. Σε βοηθάει το επάγγελμα του πολιτικού. Η βοήθειά μου είναι αυτή. Βεβαίως. Και μπορώ να πω ότι έκανα αυτά που για τους 19 μήνες είχα προγραμματίσει, και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλο υπόλοιπο 2,5 ετών. Αυτά τα υπόλοιπα, γιατί όπως γνωρίζουν όλοι, ποιο πότε κρίνεται ο Δήμαρχος, κρίνεται στο τέλος της τετραετίας. Για τους 19 αυτούς μήνες, με αυτά που είχα υποσχεθεί, με τις προεκλογικές μου υποσχέσεις, τηρούμε ακριβώς το πρόγραμμά μας. Δεν με ενδιαφέρει η πανδημία, ούτως ή άλλως δεν με εμπόδισε η πανδημία, και τις συναντήσεις στα Υπουργεία και στο εξωτερικό και παντού, οι επαφές μου διαδικτυακά οι περισσότερες, αλλά και όπου πήγαινα δεν ήταν αρνητικός παράγοντας. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Το Προτάρης που είπα, Δήμαρχε μου, να μην με παρεξηγείς, εννοώ τις δυσκολίες που έχει ο θεσμός, που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές δυσκολίες, με τη γραφειοκρατία. Αυτό εννοούσα Προτάρης, όταν τα βιώνεις στην καθημερινότητα, τότε λες, ρε παιδιά, ήταν τόσο δύσκολο πράγματι. Λοιπόν, και το δεύτερο εκείνο που αν μετανιώνω, ναι, βέβαια ποτέ δεν μετανιώνω, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, στη ζωή μου έχω μάθει να μην κάνω πίσω, δεν μετανιώνω για τίποτα, πραγματικά ό,τι βάζω ως τεχνοκράτης σε προγραμματισμό το προχωράω και δεν μετανιώνω για τίποτα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, δύο χρόνια μετά θα σου κάνω πάλι μια ερώτηση, την είχα ξανακάνει αλλά δεν πήρα στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε πριν ένα και πλέον χρόνο. Τη δεύτερη Κυριακή στηρίχθηκες, θυμάμαι, από τον κύριο Ροπόκη και από τον κύριο Νίτσα. Συνεργάστηκες όμως μόνο με τον κύριο Ροπόκη, συνεργασία η οποία συνεχίζεται και νομίζω είναι σε καλό επίπεδο από ό,τι γνωρίζω, ενώ δεν ευωδόθηκε η συνεργασία σου με τον κύριο Νίτσα. Τι συνέβη τότε και χάλασε η συμφωνία? Μήπως πρέπει να πάω? Δηλαδή θα πάμε στις επόμενες εκλογές και δεν θα ξέρουμε γιατί. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Ό,τι κυκλοφορούν, κυκλοφορούν. Έτσι, αλλά αυτό που πρέπει να σου πω είναι το εξής. Δεν με ενδιαφέρει ως δήμαρχος για περασμένα ξινά σταφύλια, έτσι. Δεν το συζητώ, δηλαδή θεωρώ ότι εξάλλου στη δεύτερη Κυριακή, Βασίλη, αν θυμάσαι και πολύ καλά, δεν είναι το ποσοστό αυτό που ανταποκρίνεται μόνο με τις δύο αυτές παρατάξεις. Συμφωνώ πολύ. Στηρίχθηκαμε και από άλλες παρατάξεις, αλλά και από ανθρώπους που δεν ήταν κοντά ούτε στον κύριο Ροπόκη ούτε κύριο Ζωνίτσα. Άρα ουσιαστικά τώρα, για να κάνω ένα πισωγύρισμα, να πω για άλλη μια φορά ότι ξεφεύγω τις ερώτησεις, ναι, δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν, ναι, δεν με ενδιαφέρει, γιατί ουσιαστικά τι θέλω από σένα σήμερα. Στη συνέντευξή μας σήμερα κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον, Βασίλη. Μια, το παρόν και το μέλλον. Υποερώτηση. Άρα, οι επιλογές που έκανες τότε δικαιώθηκαν? Αυτό, ας μιλούμε σε αυτό. Το αν δικαιώθηκαν οι επιλογές ότι ανέλαβε ο κύριος Ροπόκης μετέπειτα για να βοηθήσει στην όλη διαχείριση, γιατί είμαστε και λίγοι, μην νομίζετε, τα 8 της απλής αναλογικής δώσανε πολύ λίγους συμβούλους, αλλά και η εμπειρία του κυρίου Ροπόκη στο θέμα της καθαριότητας, αυτό με βοήθησε. Τίποτα άλλο παραπάνω, παρόν και μέλλον. Λοιπόν, στην αρχή της θητείας, εκτός από τις συνεργασίες, είχες επιλέξει και συνεργάτες, αγαπητέ Δήμαρχε. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη σε μια επιλογή που δεν σου βγήκε. Επέλεξες για Γενικό Γραμματέα μια ευαίσθητη θέση, γιατί θα στηρίξει τη δημόσια διοίκηση, τον κύριο Μπέζα. Έναν εξαιρετικό πολιτικό υφυπουργό. Ναι, αλλά δεν έμεινε. Τελικά η θέση αυτή όμως παραμένει ακόμα κοινή. Τι συμβαίνει? Μένω σε αυτό που είπες. Εξαιρετικό πολιτικό, εξαιρετική επιλογή, νυν πρόεδρο της ΕΤΑΔ τώρα και πρώην υπουργό, με εμπειρία μεγάλη, και βέβαια για το χρόνο αυτό που και οι δυο ξέραμε ότι θα ήταν λίγος, και μην ξεχνάς ότι κάθε αρχή και δύσκολη, και στα δικά σου τα δύσκολα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, η βοήθεια αυτή έστω και για αυτό το χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά γιατί δεν κάλυψες ακόμα, λοιπόν, δημάρχε την θέση. Η κάλυψη... ακούγεται, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ακούγεται ότι σε πιέζουν από κομματικές γραμμές για να επιλέξεις τον ένα ή τον άλλο, και γι' αυτό
είσαι αναποφάσιστος. Καμία, το διευκρινίζω με το χέρι στην καρδιά, καμία πολιτική εμπλοκή σε αυτό το θέμα. Καμία πολιτική. Απλώς η θέση του Γενικού Γραμματέα για μένα είναι πρόσωπο το οποίο πρέπει να έχει ανάλογη εμπειρία και γνώση. Δεν είναι ένα πρόσωπο που θα καλύψουμε μία θέση και θα τον βάλουμε σε ένα γραφείο. Και γι' αυτό μόλις δω και πραγματικά είμαι σε, στο λέω τώρα και πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και βγαίνει μια κίνηση, υπάρχει πρόταση ενός προσώπου που ήδη το έχω, έχω κάνει και είναι και η γυναίκα, οπότε θεωρώ ότι το βασικό που θέλω εγώ, προσόντα, γνώσεις και εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και εμπειρία στη διαχείριση, είναι αυτό που θέλω το Γενικό Γραμματέα. Το εύχομαι, Δήμαρχε, γιατί η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι πολύ ευαίσθητη, τη γνωρίζω και σου είναι απαραίτητη. Γιατί κατά τα ψέματα η δημόσια διοίκηση και στην Ομαρχία παλιότερα σε μένα και στον Δήμο αλλά και σε άλλους φορείς θέλει τη στήριξη ενός προσώπου. Βέβαια. Το οποίο θα συγκονίζει. Εγώ χαίρομαι. Και είναι βασικό ότι αυτό που είπα και στην αρχή, καμία πολιτική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας είναι του Δημάρχου, ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να είναι το δεξί χέρι του Δημάρχου και με γνώση και με εμπειρία, γιατί ο Δήμος μας πραγματικά και στη διαχείριση του προσωπικού και στο νέο οργανόγραμμα που βάζουμε και στην πλέον στην Πρέβεζα να την ανεβάσουμε και να την πάμε εκεί που θέλουμε να την πάμε, μόνο και μόνο με γνώσεις καλές μπορεί να πετύχουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Δήμαρχε, μην χάνεις χρόνο όμως, γιατί φτάσαμε στο μέσο της θητείας και μιας και αναφερθήκαμε με κόμματα, όχι έχουμε ακόμα χρόνο, έχουμε το χρόνο του Δημάρχου χρόνο εμείς έχουμε ακόμη. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε για τα κόμματα, θυμάμαι ότι κατέβηκες ως ανεξάρτητος, παρότι επιδίωξες τότε να πάρεις το χρήσμα, αλλά δεν είναι, αυτό είναι θεμητό. Ξέρουμε ότι προέρχεσαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν το έχεις κρύψει ποτέ. Το θέμα είναι ότι μόλις βγήκες δήμαρχος, φόρεσες κατευθείαν το κουστούμι του κομματικού δημάρχου. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Γιατί επέλεξες να ταυτιστείς τόσο με την κυβέρνηση? Θεωρείς ότι θα έχεις καλύτερη υποστήριξη από τους υπουργούς, από την κυβέρνηση? Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα είναι μια ερώτηση πολύ περίεργη, Βασίλη, και ευχαριστώ που μου την κάνεις για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια είπαμε πράγματα. Είπαμε θα μιλήσουμε με το χέρι στην καρδιά, δεν θα ούτε ο ένας προσπαθεί να υπονομεύσει τον άλλον, ναι, ούτε γιατί, να τον εκθέσει. Γιατί ουσιαστικά είναι και μια ερώτηση που μπορεί να πει, να πώς ο Νίκος ο Γεωργάκος ως ανεξάρτητος, και πράγματι ανεξάρτητος, γιατί μέσα στο ψηφοδέλτιο δεν ήταν μόνο χώρος από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήταν και από τους άλλους χώρους, και από το ΚΚΕ και από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Όμως ο κάθε ένας μας έχει μια πολιτική ιδεολογία. Μια πολιτική ιδεολογία που δεν την έχει κρύψει ποτέ ο Νίκος ο Γεωργάκος. Συμφωνώ απόλυτα, ποτέ το είπα. Από το Πολυτεχνείο στην Ξάνθη, από εδώ από το ΤΕΕ, πώς κατέβαινα στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ, από την ΟΔΕ, πάντοτε ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία και εκεί είναι το κόμμα που με εκφράζει. Άρα την πολιτική ταυτότητα τη δική μου την ξέρουν και την ξέρουν άπαντες και έχω υπηρετήσει και όλους τους προέδρους. Τώρα, εάν έχω βάλει το κουστούμι, θέλουν να το περάσουν κάποιοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όπως ξέρεις και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας έχει και το πολιτικό κομμάτι και πολλές φορές οι συζητήσεις που γίνονται είναι και πολιτικές, είτε με νόμους που έχουν περάσει, είτε με ψηφίσματα κτλ. Εκεί ταυτίζεσαι απόλυτα με την κυβέρνηση. Το ότι ταυτίζομαι, τουλάχιστον εγώ είμαι ειλικρινής. Ναι. Κάποιοι άλλοι εκεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που ζήταγαν την κυβέρνηση και ζήταγαν πολλά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τώρα έρχονται και τα ανατρέπουν αυτά. Αλλά όμως σε θέματα που αφορούν το Δήμο, σε θέματα των δημοτών, το λέω ξεκάθαρα, είμαι δήμαρχος όλων των δημοτών. Δεν ξεχωρίζω την κομματική ταυτότητα κανένας από τους δημότες μου και πράττω και διοικώ σύμφωνα με την καρδιά μου και προς όλους τους δημότες. Θα έλεγα, Δήμαρχε, όμως αν χρειαστεί να κάνεις και κόντρα και με την κυβέρνηση για συμφέροντα του Δήμου.
Εγώ το είπα από την αρχή. Δεν έχει κρύψει ποτέ την ιδεολογία σου. Ξέρουν οι πολίτες όταν σε ψήφισαν ανεξάρτητα, αν ήσουν ανεξάρτητος άνθρωπος, ότι ήσουν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό βέβαια τώρα η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει και αυτό με διευκολύνει και περισσότερο. Έτσι, δηλαδή, άρα γι' αυτό είναι το κουστούμι. Δεν είναι κουστούμι, είναι ακριβώς τα άτομα, γιατί το έχει περάσει. Έχει περάσει τότε και από την Ομαρχία, ήταν και Νέα Δημοκρατία, όμως τα έργα που έκανες δεν ήταν με το Πασόκ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, ούτε είχες αλλάξει και κάποιο κουστούμι τότε. Όλοι σε ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία σε ψηφίσανε. Εγώ είχα κατέβει όμως ταυτισμένος. Πασόκ συνασπισμός. Ναι, δεν το είχα. Στη λειτουργία όμως της νομαρχίας. Όχι, ήμουνα αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα η διευκόλυνση, ναι, για μένα είναι. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Νιώθεις ότι σε βοηθάει πράγματι. Και βέβαια με βοηθάει. Και βέβαια με βοηθάει. Και φαίνεται και από τις συναντήσεις. Δεν είναι εύκολο ούτε τον υπουργό να βλέπεις κάθε μέρα. Τα έχεις περάσει και τα ξέρεις, ναι. Ούτε τις προσκλήσεις που ναι, μπορούμε να αναφερθούμε. Εγώ δεν μιλάω για τις συναντήσεις και για τις φωτογραφίες, εγώ μιλάω για την ουσία. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι την πρώτη μέρα φωτογραφισόσουν και την άλλη μέρα σου βάζα τρικλοποδιά. Ναι. Θα το δούμε. Κάποιοι κάνουν άσχημη κριτική. Ναι, ναι. Όχι, δεν σου κάνουν άσχημη. Νομίζω φταίει η κυβέρνηση και το πώς το χειρίστηκες εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια βασική αρχή στην αυτοδιοίκηση, θυμάμαι που την υπηρέτησα και εγώ αρκετά χρόνια δήμαρχε, είναι συνήθως, λέμε, σε μια θητεία τα δύο πρώτα χρόνια προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε ιδέες, προτάσεις, ακούμε και τα επόμενα δύο χρόνια, το μέσο της επόμενης θητείας, τα υλοποιούμε. Αν πράγματι ασπάζεις, γιατί πιστεύω ότι την ασπάζεις αυτή την άποψη, μπορείς να μου πεις τι έχετε ως δημοτική αρχή προετοιμάσει τώρα και τι να περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια? Καταρχήν, το έχω πει και στα Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια συνέχεια της Δημοτικής Αρχής. Ποτέ δεν σταματάει, δεν μπαίνει ένας κόφτης στη Δημοτική Αρχή. Ολοκληρώνουμε το έργο του προηγούμενου και προγραμματίζουμε τα έργα τα επόμενα. Η ολοκλήρωση των έργων, θέλω να σας πω ότι πραγματικά για τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής δεν ήταν εύκολο να τα κλείσω σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, με συγκεκριμένα, με τίτλους, με προσκλήσεις, με διαγωνισμούς που βγαίνουν τώρα, μετά από ένα χρόνο και κάτι, κλείσαμε σχεδόν τα λίγα, όχι πάρα πολλά, ανάλογα με αυτά που βρήκαμε, τα λίγα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτό ήταν ένα στίχημα για μένα για να κλείσω τα έργα αυτά, γιατί ήταν σε κίνδυνο να απενταχθούν. Όπως και άλλαξα και το κάστρο του, περιμετρικά το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Άλλαξα την πρόσκληση. Ήταν κίνδυνος να απενταχθεί, όμως το περάσαμε σε άλλη πρόσκληση της περιφέρειας και μπαίνει ως καινούριο έργο μέσα στην διαχείριση. Πάντως μέχρι τώρα, Δήμαρχε μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μέχρι τώρα διαχειρίζεται ουσιαστικά έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Μέχρι τώρα. Δηλαδή αναφέρομαι στα κρυπιδώματα, αναφέρομαι στην ίδρυυση της παρακτίας ζώνης, στην ανάπλαση της πλατείας στο γήπεδο, και πρέπει να δεις εκεί έχουν καθυστερήσει πολύ τα έργα. Εκεί κλείνουν. Επειδή μπαίνουμε τώρα σε ονοματολογία έργων, θέλω να σας πω ότι για τα κρυπιδώματα δεν ήταν εύκολο και που το προσπάθησα από την πρώτη, ολοκληρώθηκε τώρα με επικαιροποιημένη και τη μελέτη, γιατί υπήρχαν κενά, καθώς επίσης και με το άρθρο 32, για να τρέξουμε να επισπεύσουμε να μπει η εταιρεία μέσα για να κατασκευάσει το έργο. Ένα έργο του 17, όπως είναι και ο βιολογικός του Λούρου. Ο βιολογικός του Λούρου, ξέρετε τι χρονοδιάγραμμα είχε? Είχε 1,5 χρόνο. Γιατί το έτρεξε ο Γεωργάκος μέσα στους 6 μήνες και λειτουργήσε το βιολογικός? Γιατί το 17 που βγήκε, το 18 που βγήκαν τα κρυπιδώματα, είχε ένα χρόνο και η Δημοτική Αρχή να το τρέξει και να το βγάλει? Δηλαδή έπρεπε να έρθει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Αυτά τα έργα, τα κατεπήγον και τα ουσιώδη, πρέπει να κλείνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι προγραμματικές που είχαμε με την περιφέρεια, το σχολείο στο κανάλι 600.000, τα ιαματικά λουτρά που δεν είχαν βγάλει ούτε καν τις οικοδομικές άδειες, επίσης και στο σχολείο. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία είχαν πριν 2 χρόνια, αλλά με ένα χρονοδιάγραμμα οριακό, ότι ή τα χάναμε ή το τρέχαμε. Ναι, έτσι. Εγώ δεν θα. Δηλαδή, Δήμαρχε, συγγνώμη, εγώ δεν θα υπερασπιστώ το έργο της Δημοτικής Αρχής της προηγούμενης. Ας το υπερασπιστούν οι ίδιοι, αλλά λέω ότι ουσιαστικά ολοκληρώσατε, βελτιώσατε. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε τα παλιά. Δικά μας έργα είναι. Ναι. Με την περιφέρεια προγραμματικές, έχει να κάνει με οχήματα, έχει να κάνει
με πράσινο σημείο και κομποστοποίης. Ποιος είχε εντάξει το πράσινο σημείο και αυτό που βλέπουμε έξω με τα ογκώδη και τα λοιπά? Εντάξαμε. Αλλά δεν λειτουργεί ακόμα το πράσινο σημείο. Εντάξαμε σε διαγωνιστική τώρα του πράσινου, εγκρίθηκε, ναι, και πάμε σε διαγωνισμό. Βγάλαμε τα οχήματα, 1 εκατομμύριο σε οχήματα από την περιφέρεια, βγάζουμε διαγωνισμό. Στείλαμε στο νέο ΦΟΣΔΑ τη μελέτη για την κομποστοποίηση, 2,5 εκατομμύρια. Γίνεται διαπραγμάτευση με την ΕΤΒΑ. Πάμε σε διαγωνιστική, προχωράει δηλαδή και η κομποστοποίηση. Και έχουμε το Φιλόδημο 2 με 1,5 από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δωδεκάτου. Στο Φιλόδημο 2 εντάξαμε περίπου 2 εκατομμύρια έργα που έχουν να κάνουν με σχολεία, έχουν να κάνουν με τα αδέσποτα, έχουν να κάνουν με ράμπες αμαία, έχουν να κάνουν με μηχανήματα, έχουν να κάνουν με τα του Λιμενικού Ταμείου, την προβλήτα, την ανατολική προβλήτα χρηματοδότησης 350.000 για να προχωρήσει η μελέτη της επικυρωποίησης της ανατολικής προβλήτας. Είναι αυτά που μέσα σε 4 μήνες τα υποβάλαμε, σε 4 μήνες, και αυτά ενταχθήκανε. Λοιπόν, και τώρα μη σας πω τώρα ότι στον Τρίτσι ολοκληρώνουμε μέχρι τις 20 Μαΐου χρηματοδοτήσεις, προσέγκριση, προσέξτε έτσι, προσέγκριση στον Τρίτσι ως Μητροπολιτικός Δήμος 22 εκατομμύρια, το Μουσικό Σχολείο που είναι εκτός των 22 εκατομμυρίων, το βιολογικό του Αρχαγγέλου που άφησε έξω η περιφέρεια γιατί έγινε, δεν μπορούσε, αυτό το λάθος τότε που έγινε, ναι, αυτό. Επίσης, ναι, έγινε το πράσινο, τα μικρά πράσινα σημεία που εντάσσονται και αυτά μέσα στο Τρίτσι και στη ΔΕΗ ΑΠ με ένα προϋπολογισμό κοντά στα 10 εκατομμύρια. Ουσιαστικά, μέσα στο Τρίτσι ως Μητροπολιτικός Δήμος και με τις εξαιρέσεις που έχουμε, φτάνουμε σε ένα πάνω από 40 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει, έχουν κατευθεί, ναι, έτσι, και πάμε προς... Δημαρχέ, επειδή τα ακούν οι πολίτες αυτά, για να πω ότι είμαστε στον Πρέσμα 91,6, είναι ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και συνομιλεί με τον Δήμαρχο της Πρέβεζας, τον Νίκο τον Γεωργάκο. Δήμαρχε μου, τα ακούνε οι πολίτες αυτά. Και ένα βασικό που ξέχασα. Έχουμε Ίντερεκ προγράμματα ευρωπαϊκά, στο οποίο φτάνουν μέχρι το 1,5 εκατομμύριο. Έχουμε ένα φωτοβολταϊκό που βγήκε ολοκληρώθηκε η δημοπρασία στο Λούρο. Έχουμε τουριστική προβολή. Έχουμε νέοι σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ της Αδριατικής και μέσα από τη συνεργασία της ΠΕΔ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ασχοληθήκαμε και με ευρωπαϊκά. Σε λίγο δηλαδή θα υπάρχει ένα εργοτάξιο, θα είναι όλος ο Δήμος από ό,τι μας αναφέρει. Ακριβώς. Να τα δούμε όμως. Θα το δείτε. Εκείνο που θέλω να δείτε και το καλοκαίρι θα το δείτε και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, είναι με την υλοποίηση του προγράμματος στα ΑΜΕΑ σε θαλάσσιες προσβάσεις, με αύξηση των γαλάζιων σημαίων και η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες με τα ειδικά μηχανήματα. Πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως, Δήμαρχε Νίκο Γεωργάκο, ένα έργο το οποίο έχετε υιοθετήσει, δεν το είχε υιοθετήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι αυτό του οδοφωτισμού. Είχα πρόσφατα τον δήμαρχο της Άρτας εδώ, τον Χρήστο, τον Τζερογιάννη. Τον Τζερογιάννη, και τον ρώτησα, λέω, γιατί δεν μπήκατε, και μου είπε δεν μας συμφέρει. Τα βάλαμε κάτω, τα μετρήσαμε. Εσάς γιατί σας συμφέρει? Πώς σας συμφέρει? Μάλλον η μελέτη που έχει γίνει, η συγκεκριμένη μελέτη, μαζί με τις τροποποιήσεις που τώρα τελευταία και όσες ενημερώσεις έγιναν από την περιφέρεια, και βέβαια μας συμφέρει, είναι τα 8.500 φωτιστικά ανταποδοτικά. Όπως έχει έρθει η μελέτη από την περιφέρεια, και έχει πολλά προβλήματα. Προβλήματα λύνονται. Εδώ κάνουν ενστάσεις και νομίζω και ο κύριος Καχρημάνης και στην συνέντευξή του αλλά και στις τοποθετήσεις του αναφέρεται για το Δήμο Πρέβεζας και το Δήμο Ιαννητών. Αναφέρθηκε ότι έγιναν κάποιες παρατηρήσεις από τις εταιρείες και οι οποίες διορθώθηκαν αυτή την περίοδο. Έτσι, υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή η διαγωνιστική διαδικασία προς όφελος του Δήμου είναι, γιατί πλέον, να ξέρετε ένα πράγμα, από το Νόβοβιλ και από τους πολίτες, το πρώτο αίτημα που ζητάμε είναι ο φωτισμός. Το πρώτο αίτημα που ζητούν αν έχει καεί η λάμπα. Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται με κανένα. Σε σχέση με τα άλλα τα αιτήματα, θεωρώ ότι μακάρι να βγει
η διαγωνιστική να ολοκληρωθεί και θα δείτε ότι σε 1,5 χρόνο ο Δήμος μας θα έχει αλλάξει. Μακάρι να βγει, αλλά εδώ υπάρχουν γύρονται ενστάσεις από ποιους? Και από ειδικούς. Έχω διαβάσει ενστάσεις άλλων εταιριών οι οποίες διαφωνούν με τον τρόπο που έχουν. Τι ξέρετε πολύ καλά τις εταιρείες, το πώς εμπλέκονται και πώς θέλουν να πάρουν το έργο. Εγώ έχω γράψει δημόσια την άποψή μου. Ναι. Εύχομαι, γιατί εσύ διοικείς, εσύ είσαι δήμαρχος, εύχομαι πραγματικά το έργο αυτό να είναι προς το συμφέρον των δημοτών. Βέβαια. Θα φάνει. Εγώ μπορώ να κάνω μια πρόβληση ότι δεν θα το προλάβεις αυτή τη θητεία να το κάνεις. Μακάρι να το προλάβω. Ναι. Βέβαια, θα δούμε και την επόμενη. Αλλά βασικά. Σε αυτή τη θητεία πάντως δεν θα το προλάβεις και δεν θέλω να σε αδικήσω. Σε άφησα να καταθέσεις όλες τις σκέψεις. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, Δήμαρχε, που πραγματικά εγείρονται διάφορες αμφιβολίες και ενστάσεις. Αυτή η ταύτιση της Δημοτικής Αρχής με τη ΔΕΠΑΝ. Θέλω πραγματικά να ακούσεις την άποψή μου. Δεν υιοθετώ καταρχάς ακραίες εκφάσεις που έχουν διατυπωθεί δημόσια. Το έχω γράψει αυτό, δεν το λέω μόνο. Και δεν το έχω διαβάσει. Δεν δέχομαι να εγκαλείται ο Δήμαρχος ότι είναι ατζέντης ή ότι είναι dealer κάποιων εταιριών. Έχω όμως την εξής απορία. Υπάρχει αδυναμία στις υπηρεσίες, έχεις έλλειψη συνεργατών και αναγκαστικά προσφεύγεις σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που την έχετε συστήσει, γιατί το τίμημα δεν είναι μικρό. Φεύγει ένα ποσό πράγματι από ντόπια γραφεία τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν αυτά το ποσό και πηγαίνει σε μια εταιρεία. Και το δεύτερο, έχω την εντύπωση, Νίκο Γεωργάκο, πολιτική μηχανική, ότι κάποια έργα είναι υπερτιμολογημένα. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στο μουσικό σχολείο. Επί των ημερών μου έκανα 18 σχολεία. Κανένα σχολείο, όσο μεγάλο και αν ήταν, δεν ξεπέρασε τον προϋπολογισμό των 3-4 εκατομμυρίων. Το μουσικό σχολείο είναι ένα ιδιαίτερο, να πάει στα 7, τα 6, 10 εκατομμύρια είναι υπερβολικό ποσό. Μήπως υπερτιμολογείται από τη ΔΕΠΑΝ προκειμένου να πάρει το ανάλογο ποσοστό του 1%? Όχι, δεν υπάρχει καμία υπερτιμολόγηση. Καταρχήν, η ΔΕΠΑΝ δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Έτσι, δεν υπάρχει ΜΚΟ. Την τελευταία συνεδρίαση, την πρώτη τελευταία συνεδρίαση πριν το Πάσχα, και θα σας στείλω το βίντεο ακριβώς το τι είπε στην Οικονομική Επιτροπή και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝ και ο Διευθύντων Σύμβουλος. Είχαν έρθει και έγινε μια πλήρης ενημέρωση. Ξεκαθαρίσανε τα πάντα και να σας πω στο τέλος η συζήτηση ποια ήταν. Να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Προς όφελος είναι του Δήμου μας να βρίσκεται σε ένα δίκτυο πόλεων με 110 δημάρχους, να μας βοηθάει την τεχνική υπηρεσία χωρίς κανένα κόστος από το Δήμο και πολύ περισσότερο στο Μητρό, εκτός από τους μηχανικούς που είναι είτε από υπηρεσίες την πρώην ΜΟΔ, υπάρχει κατάλογος μηχανικών και οικονομολόγων και ειδικοτήτων που χρειάζονται για τις μελέτες. Οπότε οποιοδήποτε σε φυσικό πρόσωπο είναι από την Πρέβεζα και βέβαια στηρίζουμε τους ντόπιους μηχανικούς. Πώς δηλαδή, στηρίζετε? Πώς γίνεται όταν βγαίνει μία πρόσκληση για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να φτιάξουμε το φάκελο που θα έκανε η τεχνική υπηρεσία? Το φάκελο αυτό μπορεί να γίνει μέσω από το δίκτυο πόλεων με μηχανικούς που είναι από την περιοχή μας. Δεν μπορούν να το κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν μπορούν να κάνουν όλα. Γιατί εάν σας δώσω τον κατάλογο των έργων που αυτή τη στιγμή τρέχουμε, τις προσκλήσεις που έχουμε, τις επιβλέψεις που έχουμε, η τεχνική μας υπηρεσία δεν φτάνει για να καλύψει τα επιπλέον αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα έχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και συγκεκριμένη απορρεφητικότητα στο σωστό χρονικό διάστημα. Εάν ξεφύγουμε από εκεί, το χάσαμε. Ήτανε δύο επιλογές. Ή συνεργαζόμαστε με το δίκτυο πόλεων, που πραγματικά είμαι μέλος και δεν ήταν εύκολο να μπει στο δίκτυο πόλεων. Δεν ήταν εύκολο αυτό, δεν ήταν και δύσκολο. Με την περιφέρεια, που η περιφέρεια τώρα μας στέλνει δύο μηχανικούς για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ιδιώτες. Βγήκε για 70.000 ευρώ σε εργατοώρες, όπως είναι ακριβώς και με το δίκτυο, και έρχονται δύο μηχανικοί στην Άρτα και στην Πρέβεζα να αναλάβουν κάποιες συγκεκριμένες μελέτες ώστε να μπουν να ενταχθούν. Η υπηρεσία δεν φτάνει. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα των μεγάλων
έργων. Γιατί εκεί είναι το αποτύπωμα. Τα μεγάλα έργα, το μουσικό σχολείο, το κάστρο, ναι, του Παντοκράτορα. Ναι, αλλά το μουσικό σχολείο επιμένω είναι υπερτιμολογημένο. Δεν είναι υπερτιμολογημένο. Είναι 5.000 τετραγωνικά. Εάν βάλεις κάτι κάτω τα ποσά με 1.000-1.300 ευρώ το τετραγωνικό ενός σχολείου, που είναι μειωμένη η τιμή αυτή, βγαίνει κοντά στα 6-7 εκατομμύρια μαζί με το εργολαβικό, και δεν ξέρουμε και στη διαγωνιστική διαδικασία πώς θα πάει. Λέει, γιατί βγαίνει διαγωνιστική λέει, διαδικασία. Η ΔΕΠΑΝ θα πάρει ένα 100% στα 10 εκατομμύρια. Η ΔΕΠΑΝ θα πάρει στον προϋπολογισμό αυτό που, του Τρίτσι, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος μας, ένα ποσοστό. Αυτό το ποσοστό έχει να κάνει όμως με τη διαχείριση του φακέλου. Αυτό που, που τραβήξαμε επί ένα χρόνο και κάτι, να κλείσουμε και να φοβηθούμε μήπως αποενταχθούν έργα, αυτό το έχουμε ως σίγουρο. Μπήκε στην προκήρυξη. Μέσα στο χρονοδιάγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί. Και είναι βασικό, πολύ βασικό κομμάτι, σας λέω, στα μεγάλα έργα. Θα σας στείλω το βίντεο, θα σας στείλω το βίντεο, θα το βγάλω και στο YouTube την όλη συνάντηση στην Οικονομική Επιτροπή και το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συνεργασίας με το Δίκτυο Πόλεων, που μόνο καλά έχει να φέρει στο δρόμο. Άρα, Δήμαρχε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, επιλέξατε τη συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝ γιατί αφενός υπάρχει αδυναμία στήριξης από τις δικές σας υπηρεσίες. Δεν είναι κακό να το πούμε. Μα ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένοι. Δεν φτάνουν. Γιατί οι προγραμματικές γίνονται βάσει της εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας. Έχουμε συγκεκριμένα έργα. Έχουμε 1, 2, 3, 15 έργα που επιβλέπουμε. Ακόμα και την ίδρυυση, τα 6 εκατομμύρια αυτό που τελειώνει 17 του μήνα η πρόσκληση διαγωνιστική, την επίβλεψη την έχει η υπηρεσία μας. Έχει έργα. Ναι, αυτό θέλω να τονίσω, ότι έχει εκτός από τις μελέτες είναι και οι επιβλέψεις έξω, που παίζει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, να δεις τις επιβλέψεις. Δεν γίνεται επαρκής επίβλεψη των έργων, δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, και σου ανέφερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα έργα. Η πλατεία η ανάπλαση της πλατείας στο γήπεδο καθυστερεί υπερβολικά. Και μίλησα με τον εργολάβο και μου είπε ότι φταίνει οι υπηρεσίες, οι οποίες δεν τρέχουν τους λογαριασμούς. Όχι μόνο και οι υπηρεσίες, αλλά ήταν και ο κορονοϊός και ήταν και διάφορα. Ο κορονοϊός δεν φταίει, Όχι. Ήταν και περιπτώσεις όπου υπήρχαν έργα, ήταν όλα μαζί. Το θέμα είναι να ολοκληρώνονται και να ολοκληρώνονται σωστά. Σωστή επίβλεψη. Αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Δήμαρχε μου, το ανέδειξε και πριν, είχα την τοπική σύμβουλο στο στούντιο, την κυρία Σαρή, η οποία ξέρει το θέμα. Τελικά, για τα στρατόπεδα, Δήμαρχε, ως Δημοτική Αρχή, έχετε κάποια στρατηγική, έχετε ένα σχέδιο? Ποιο είναι αυτό? Γιατί πώς γίνεται, προχθές πήγατε με τον Υπουργό, κουβεντιάσατε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και την επόμενη μέρα πληροφορούμαστε για πλειοδοτικό διαγωνισμό στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Το ξέρατε? Σας το είπε? Λοιπόν, ή σας βάλαν τρικλοποδιά? Δεν υπάρχει ούτε τρικλοποδιά, ούτε υπάρχει κάτι πίσω από το... κλειστές πόρτες. Λοιπόν, εκείνο που σας λέω εγώ είναι το εξής, ότι εδώ και δύο μήνες περίπου, έτσι, με δύο δημοτικά συμβούλια, με το σχέδιο νόμου που υπάρχει, τους τόνισα το εξής, ότι το κάθε στρατόπεδο έχει την ιδιωτερότητά τους. Μπορούμε να διεκδικήσουμε βάση νόμου σε ισχύ που υπάρχει τώρα, με κάποια ανταποδοτικότητα. Και μάλιστα ορισμένοι μου είπανε και βγήκανε λίγο εκτός και δεν θυμούνται ότι ανταποδοτικότητα σε όλα αυτά που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, ποιο στρατόπεδο ήτανε, στα Καμαρνιωτέικα. Σε αυτό το στρατόπεδο είχαν πληρώσει και τίμημα στο στρατό. Αναφέρεσαι στο πυροβολικό. Στο πυροβολικό. Την τελευταία δόση την πλήρωσε ο κύριος Κλάπας. Άρα, ποιος έκανε την αναγνώριση? Υπήρχε στο στρατό, έγινε η παραχώρηση με κάποιο αντίτιμο χρημάτων και έγινε αυτό που έγινε. Πάμε παρακάτω. Στο στρατόπεδο που έφερα εγώ για τη στάξη μεγέθους 6.000 του Πιλάδη, έφερα στοιχεία ότι από τη δεκαετία του 70 στο στρατό πλήρωνε για το κάμπινγκ. Έφερα στοιχεία στα οποία είχε ζητήσει ο κύριος Κλάπας παραχώρηση από το στρατό, άρα αναγνώριζε την ιδιοκτησία. Έφερα στοιχεία που πλήρωναν ενίκιο για το είχε ο κύριος Συριώτης το... Ναι, είχε το καφέ. Το καφέ εκεί πληρώνονταν στο Δήμο και στη συνέχεια πληρώθηκε στο στρατό. Άρα ουσιαστικά αναγνώριση της διαδικασίας της ιδιοκτησίας και μέσα από τα σχέδια και μέσα από το γουπουσού και μέσα από το κτηματολόγιο υφίσταται. Το αν όμως
Εγώ προσπαθήσω με το ελάχιστο 5%, με τα 6.200 εκεί πέρα και με τα 20, αν είναι 20, γιατί δεν το έχω εξακριβώσει του Αγίου Γεωργίου ακόμα, να δώσουμε αυτή τη τάξη μεγέθους ή να πιέσω να είναι λίγο λιγότερα. Ναι, αλλά δώστε μου το OK, δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο μου δίνει το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε. Η στρατηγική του Δήμου είναι ξεχωριστά για το κάθε οικόπεδο διεκδικούμε. Το διεκδικούμε. Εάν είναι απλά ένα μικρό τίμημα, είναι προς όφελος του Δήμου, γιατί μπαίνει μέσα, αξιοποιεί σε προγράμματα και προσκλήσεις, ακόμα και σε ενίκια. 22.000 ευρώ παίρνουμε ενίκιο από την Κοιανή Ακτή. Δηλαδή το να δίνουμε 26.000 για δύο στρατόπεδα, θεωρώ ότι ναι, είναι ένα ποσό. Αυτή η παρέμβαση της περιφέρειας για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου ήταν σε γνώση σου? Η παρέμβαση της περιφέρειας είναι σε γνώση όλων μας, κύριε Ιωάννη. Η παρέμβαση από τότε που έχει γίνει, και το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παρέμβαση της περιφέρειας μετά από το κάστρο του Αγίου Ανδρέα το αναφέρει μέσα χαρακτηριστικά ότι θα διεκδικήσουμε και τα άλλα με παρόμοιο τρόπο. Όπως πήραν με χρήματα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, έτσι θεωρώ και με κάποιο τίμημα. Συμφωνείτε λοιπόν, αν εμείς, το πάρει η περιφέρεια και το διαχειριστείτε από κοινού? Το θέμα είναι της διαχείρισης. Ναι. Εγώ αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όμως αυτό έχει να κάνει με το τι θέλουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό θα ξεκαθαρίσει και την Τετάρτη με τις τοποθετήσεις όλων μας. Με την συζήτηση που θα γίνει με το μοναδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε μένω εδώ, περιμένω και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων αρχηγών των παρατάξεων. Θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να είναι μπροστάρης στη διαχείριση και στην ολοκλήρωση κάθε φάσης, είτε είναι ως χώρος άθλησης, είτε είναι πολιτιστικό κέντρο, είτε είναι οτιδήποτε μέσα στους χώρους αυτούς. Και μετά θα επιτραπούν και ιδιωτικές και μετά το νοικιάζεις. Το αν θα γίνει ένα αναψυκτήριο, και βέβαια θα γίνει αναψυκτήριο και θα το νοικιάσουμε. Δεν θα το νοικιάσει η περιφέρεια, θα το νοικιάσει ο Δήμος και με τα έσοδα αυτά θα καλύπτουμε κάτι άλλο. Ή μέσα στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Και βέβαια να δούμε και με τη μελέτη. Άρα δεν το συνεχίζουμε με τα στρατόπεδα. Να πω μόνο στους ακροατές ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα έχει ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα διεκδίκηση των στρατοπέδων και διαχείρισή τους, και βεβαίως ευχόμαστε, Δήμαρχέ μου, και ελπίζουμε ότι θα καταλήξει και σε μια απόφαση. Γιατί αυτές οι πολύ ωραίες συνεδριάσεις, σήμερα το σχολίασα και στο σχόλιο της εβδομάδας, που γίνονται σε αυτή την ένταση με εκατέρωθεν βολές, κατηγορίες. Μάλλον ένας κάνει περισσότερο. Ένας είναι αυτός που κάνει περισσότερο, και να τα λέμε και με το όνομά του σκοτεινές φορές. Γιατί εγώ μ' αρέσει όταν οι πολίτες λένε κάποιοι με το όνομά του κάτι. Έτσι, και με την περίπτωση του τμήματος του χρηματοοικονομικού εδώ, που ήταν μια πολύ καλή συζήτηση, μα τη δυναμίτησε επικεφαλής παράταξης, και καλές περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε εδώ για να μην μιλάμε για αυτά. Έχω πει εγώ 2 χρόνια από τις εκλογές, όχι από την έναρξη της εκλογής. Να λέμε 19 μήνες από την ανάληψη των. Μάιο του 2019 έγιναν εκλογές. Η Πρέβεζα από τότε ήξερε ότι έχει δήμαρχο τον Νίκο Γεωργάκου. Ανέλαβε τα καθήκοντά του επίσημα από την 1η Σεπτεμβρίου. Τα ξέρουν οι πολίτες. 2 χρόνια όμως πριν, μέχρι τις εκλογές, δεν έχετε προχωρήσει ούτε σε έναν απολογισμό. Οφείλεται και βάσει του νόμου. Ούτε κατάθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Αυτό δηλαδή που είπαμε τώρα για μερικά πράγματα δεν τα έχουν ακούσει επίσημα ο κόσμος. Εκτός να κάνουμε τακτικά μαζί και να γίνεται. Ωραία, όχι. Είναι αυτό. Τα μαθαίνουν από το ραδιόφωνο. Πότε θα κάνετε απολογισμό? Απολογισμό είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα γίνει στη διετία. Δηλαδή το Σεπτέμβριο του. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ένα συγκεκριμένο χρόνο. Το κλείνουμε για το επιχειρησιακό σα σχέδιο. Το επιχειρησιακό. Το δουλεύω επί 9, περίπου 10 μήνες. Ως προς τι όμως? Υπήρχε ένα επιχειρησιακό το 2015, όμως εάν είναι και στο διάβια, μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά, είναι σε λάθος βάση. Το επιχειρησιακό που ετοιμάζω και θα βγει τώρα στη διαβούλευση προς το τέλος του μήνα, φαντάζομαι, και πολύ και πιο νωρίς, έχει να κάνει και με την ταυτότητα της περιοχής μας. Όταν παρουσιάζει την ταυτότητα της περιοχής, τι έχουμε σαν Δήμος και πού πατάμε για να κάνουμε όλες τις προσκλήσεις και τις μελέτες. Είναι ένα επιχειρησιακό πάνω από 200 σελίδες. Έχει να κάνει με ένα αναπτυξιακό και ένα επιχειρησιακό όχι μόνο της διετίας. Έχουμε μέσα και το 21
19-27 που είναι μια περίοδος έργων και πού μπορούμε να πατήσουμε ως Δήμος και πραγματικά με το που θα ανέβει για τη διαβούλευση θέλω να το διαβάσουν και να μου πούν τη γνώμη τους για τα πάντα. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα κάπου θα έχει ολοκληρωθεί. Δες λίγο Δήμαρχε αφού θα το έχεις μέχρι τότε. Κάναμε ένα αναπτυξιακό συνέδριο πριν κάποια χρόνια στην Πρεβέζα. Το πρώτο και μοναδικό επί της θητείας μου. Πάρε λίγο το master plan εκείνου του συνεδρίου που κατέληξαν όλοι οι φορείς, όλοι οι Δήμοι. Και απομόνωσε το κομμάτι που αφορά στην Πρέβεζα. Θα σε βοηθήσει ίσως με κάποιες σκέψεις. Έχω ανατρέξει όλα. Έχω ανατρέξει όλα, τα έχω ανατρέξει όλα και πραγματικά θα είναι επιχειρηματικό. Άρα περιμένουμε για το επόμενο διάστημα, Δήμαρχέ μου, και απολογισμό και σχεδιασμό για το μέλλον. Κάτι που χρειάζεται, χρειάζεται έναν οδηγό και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Σωστά, για να σωστά, μπορούμε, και σωστά, οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, σωστά. Πολύ ευχάριστα πέρασε ο χρόνος. Ήθελα λίγο να κλείσουμε έτσι με μια προσωπική ερώτηση και αυτή θα την με ειλικρίνεια. Δύο χρόνια μετά τώρα, μετάνιωσες που ασχολήθηκες. Δηλαδή, να σε αυτό κοιτάξω. Που από την καθημερινότητα, λοιπόν, να με κοιτάς στα μάτια. Σε κοιτάζω στα μάτια και σου λέω. Θα ξανασχοληθείς. Όχι, όχι μόνο δεν μετάνιωσα, αλλά πραγματικά και θα ξανασχοληθώ και θα ξανακερδίσω τις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι δίπλα μου άνθρωποι, κύριε Ιωάννου, είναι άνθρωποι αφανείς. Ήρωες τους λέω εγώ που με στηρίζουν, με στηρίξανε, με στηρίζουν και θα με ξαναστηρίξουν. Δεν τα κάνω όλα μόνος μου, είμαι όμως. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που μπροστά θα ξανακερδίσουμε πάλι το Δήμο. Εγώ εύχομαι καλή δύναμη, Δήμαρχε μου, πραγματικά να καταφέρεις αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, γιατί είπες πάρα πολλά. Εγώ το ξέρεις ότι το βίντεο αυτό θα το κρατήσω και κάθε τόσο θα ρετά, θα σου ασκώ και την κριτική, γιατί πάντοτε νομίζω ότι είναι σε βοηθάω. Καλή. Η κριτική είναι καλή, η καλοπροαίρετη κριτική είναι όπως, το ότι καλή. Και όπως σου έλεγα και πριν από το ξεκίνημα της κουβέντας, δέστε λίγο σας παρακαλώ το θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως δεν είναι αφορά όλες τις παρατάξεις, αλλά πάρετε μια πρωτοβουλία. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, πρέπει ο διάλογος να είναι πιο δημιουργικός, Δήμαρχε, γιατί και για σένα, για τη έτσι, δουλειά σου. Είναι πολύ, πάρετε μια πρωτοβουλία. Εμείς πάντως δεν μπορούμε πλέον να σας παρακολουθούμε. Είναι κουραζόμαστε. Είναι πολύ σωστό. Και η διάρκεια, αλλά και αυτή η ανούσια αντιπαράθεση, η οποία μόνο βγάζει τα αποθυμένα κάποιον. Λοιπόν, να κλείναμε με ένα μήνυμά σου προς τους δημότες. Τι να περιμένουν οι δημότες της Πρέβεζας μετά τις Πασχαλινές γιορτές για τα επόμενα χρόνια, τι θα δούνε? Θέλω πραγματικά έτσι να σου δώσω την ευκαιρία να τους στείλεις. Καταρχήν θα περιμένουν από το Δήμαρχο να ολοκληρώσει όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε πει προεκλογικά, σώσω το δυνατόν περισσότερα έργα και εντάξεις. Περιμένω από το Δήμαρχο την βελτιωμένη κατάσταση της καθημερινότητας να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και θα βελτιωθεί, σας το εγγυώμαι, μόλις τους προγραμματισμούς που έχουμε κάνει. Περιμένουν να δούνε τον επόμενο Δήμαρχο, πάλι τον Νίκο Γεωργάκο, στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό θα το κάνουν αν δούνε βελτιώσεις στα δύο προηγούμενα. Και βέβαια θα τα δούνε. Και περιμένω και από τους δημότες μου την καλή κριτική και τη βοήθειά μου, τη βοήθεια να μπορέσω να λύσω ζητήματα. Ο Δήμος έχει γίνει πλέον ψηφιακός, τα αιτήματα έρχονται στο Δήμαρχο κατευθείαν και ίσως να καθορίσω και μια ώρα με το Δήμαρχο ψηφιακά για να λαμβάνω την αμεσότητα των θεμάτων. Αυτό πρέπει να περιμένουν οι δημότες από τον Δήμαρχο τον Νίκο τον Γεωργάκο. Να σε ευχαριστήσω, Δήμαρχε Πρέβεζας, για το χρόνο που διέθεσες, για την τιμή που κάνεις πάντα στο ραδιόφωνο του Πρίσμα κάθε φορά που σε προσκαλούμε. Ευχαριστώ και, πάλι, και εγώ χρόνια πάρα πολλά. Πολύ. Χριστός Ανέστη, χρόνια τιμή πολλά, μου και χαρά χρόνια μου πολλά και μαζί. Να τα λέμε έξω από τα δόντια, έτσι όπως έχεις μάθει και εσύ πολλά χρόνια για τα λες έξω από τα δόντια, και να κατακρίνουμε και αυτούς που μας υπονομεύουν, να τους κατακρίνουμε πάντα. Νομίζω οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα, Δήμαρχε, για όλους μας, και για σένα και για μένα, για ό,τι κάνουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και ευχαριστώ. Προσωπική υγεία. Καλημέρα σε όλους. Φίλες και φίλοι, εδώ τέλειωσε.